artinya Nandri. Εντάξει. Είναι η στιγμή που άγνωστος δράστης πετά πίσω σε πισίνα βίλας στο πισκοπιανό Χερσονήσου, όπως κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ένα μαύρο πράγμα. Κατέβηκα, ήρθα και είδα ένα κουτί μέσα στην πισίνα πεταμένο, το οποίο πρέπει να είναι μαύρη πίσα. Να μην τους συγχωρήσει ούτε ο Θεός. Αν θέλει ο Θεός να τους συγχωρήσει. Γιατί εγώ δεν τους συγχωρώ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το νερό της πισίνας αλλάζει χρώμα και γίνεται κατάμαυρο, με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος διαμένει δίπλα από την πολυτελή βίλα, να αντικρίζει το πρωί το απίστευτο αυτό θέαμα και με το περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση στους τουρίστες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Στη βίλα μου μένουν 10 άτομα, από τα οποία τα 5 είναι μωρά κάτω των 2 ετών. Και κολυμπάνε να δείτε, έχω και μια παιδική πισινούλα εκεί, και είναι και αυτή μαύρη. Και ευτυχώς δεν ξύπνησε κανένα παιδί να πέσει μέσα. Να δηλητηριαστεί. Δηλαδή για μένα είναι έγκλημα αυτό. Πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι, να τιμωρηθούν. Εσείς ακούσατε το βράδυ τίποτα, δηλαδή κάποιο θόρυβο? Όχι, παρόλο που βλέπαμε με τα παιδιά NBA, στις 2-3 ώρα είχα πάει για ύπνο, δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε οι πελάτες μου, οι επισκέπτες μου εδώ καταλάβαν το παραμικρό. Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας. Την προσωπικότητά τους αφήσαν, το χαρακτήρα τους. Στην Ελλάδα τώρα τελευταία δεν πάμε καλά. Πληρωμένοι δολοφόνοι ακούω και πρέπει να προλάβει και η αστυνομία. Τι έκανα, έχουμε ένα αστυνομικό καθένα στο σπίτι του. Εγώ θα προσλάβω security γιατί έχω στείλει να παίρνω τους τουρίστες που φιλοξενώ. Φυσικά θα φύγουν να πάνε αλλού απόψε. Δεν κάθονται εδώ. Έχουν μωρά παιδάκια, τι να τους πω εγώ. Σου λέει τι γίνεται εδώ, πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της βίλας υποστηρίζει ότι δέχτηκε απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του πριν από 8 μήνες, με την οικογένειά του να εξακολουθεί να ζει με τον φόβο και να ελπίζει να βρεθούν σύντομα οι ένοχοι. Απειλητικά μηνύματα από νούμερα άγνωστα. Ναι, που έλεγαν τι. Αλλά είναι πολύ σύρος τώρα. Κάτσε καλά, θα σε καθαρίσουμε, θα σε φάμε. Πριν πόσο καιρό ήταν αυτά τα μηνύματα? Πολύ, από τον Νοέμβριο. Δυστυχώς δεν περίμενα να συμβεί αυτό, αλλιώς. Θα λάβαινα τα μαζί, να είχα security.